Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμουν αυτή την εποχή ήταν ακουστικά. Όταν όμως βρίσκεις ακουστικά των 60 ευρώ να πολλούνται στα 30, αυτή η φωνή μέσα σου που σε κρατάει μακριά από σπατάλες σβήνει και τελικά τσιμπάς από τον απαγορευμένο καρπό. Καλώς ήρθατε στο Theocnologist. Είμαι ο Θοδωρής, ο σύγχρονος Σαδάμ και στα χέρια μου έχω τα Cooler Master, Master Pulse In-Ear. Τα ακουστικά έρχονται σε εντυπωσιακή συσκευασία τόσο αισθητικά όσο και στο πρακτικό κομμάτι. Τα περιεχόμενα της τελευταίας είναι τα ακουστικά, μια θήκη μεταφοράς και δύο έξτρα ζευγάρια ανταλλακτικών σιλικόνης σε διάφορα μεγέθη. Τα ανταλλακτικά είναι ικανοποιητικής ποιότητας και στο ίδιο ύφος κινείται και η σκληρή θήκη μεταφοράς, ενώ και τα δύο είναι μια πολύ ευπρόσδεκτη προσθήκη. Με μια πρώτη ματιά στην όψη, τα Master Pulse In-Ear δείχνουν ποιοτικά, αν και το εξαιρετικά μικρό τους βάρος στην αρχή δίνει την ψευδέστηση ότι πρόκειται για πλαστική κατασκευή. Αυτή η ψευδέστηση δεν θέλει παρά λίγα δευτερόλεπτα για να ξεδιαλύνει και να καταλάβεις ότι πρόκειται τουλάχιστον από πλευρά υλικών για ένα πολύ προσεγμένο προϊόν. Εντός των θαλάμων, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο, φιλοξενούνται μαγνήτες των 8 χιλιοστών. Τα δύο ακουστικά ξεχωρίζουν μεταξύ τους με μια μπλε λωρίδα για το αριστερό ακουστικό και μια κόκκινη για το δεξί αντίστοιχα. Στο εξωτερικό μέρος τους υπάρχουν δύο περιστρεφόμενα caps τα οποία είναι υπεύθυνα για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τεχνολογίας BassFX που αποτελεί και το κυριότερο selling point ολόκληρης της νέας σειράς ακουστικών της εταιρείας. Περιστρέφοντας τους δίσκους αυτούς, μπορείς να έχεις έλεγχο του μπάσου που φτάνει στο αυτί και οι δοκιμές που έκανα εδώ και λίγες μέρες μου έδειξαν ότι όντως λειτουργεί και κάνει αυτό ακριβώς που υπόσχεται. Όσον αφορά το καλώδιο μήκους 1,3 μέτρων, είναι πλακέ και στην απόλυξή του υπάρχει επιχρυσωμένο jack 3,5 χιλιοστών, κατάλληλο για χρήσιμες συσκευές που το υποστηρίζουν. Δυστυχώς δεν υπήρχε κάποιο splitter ώστε να χρησιμοποιηθούν σε συσκευή που υποστηρίζει ξεχωριστή είσοδο μικροφόνου και ακουστικών, οπότε έχετε κατά νου ότι θα χρειαστείτε να προμηθευτείτε ένα splitter μόνοι σας, αν έχετε σκοπό να τα χρησιμοποιήσετε τελικά έτσι. Κατά μήκος του καλωδίου υπάρχει ο controller που περιέχει το omnidirectional μικρόφωνο από το οποίο με ακούτε τώρα, καθώς και το πλήκτρο απάντησης κλήσεων εφόσον χρησιμοποιείτε τα Master Pulse In-Ear με το κινητό σας τηλέφωνο. Τι εννοείς έχεις iPhone? Τέλος, όσον αφορά το καλώδιο, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό ενώ εμπνέει εμπιστοσύνη και στα σημεία σύνδεσής του με τα ακουστικά, αυτά καθ' αυτά. Για το τέλος, άφησα τον ήχο τους. Ομολογώ ότι πριν τα αγοράσω, είδα αρκετά reviews ώστε να έχω μία εικόνα πριν φτάσω στο ταμείο. Και έχοντας περίπου 2 χρόνια αντίστοιχα ακουστικά άλλης εταιρείας που ομολογουμένως τα έχω λατρέψει, τα reviews με έβαλαν στο λούκι της ανανέωσης. Δεν θα αναφερθώ στα ακουστικά που ήδη χρησιμοποιώ γιατί μία σύγκριση δεν είναι αντικείμενο του παρόντος βίντεο. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ήχο και ακοή, που ίσως είναι η πιο υποκειμενική ανθρώπινη αίσθηση. Ο ήχος των Master Pulse In-Ear λοιπόν είναι OK. Αυτά. Τι, θέλετε κι άλλο? Okay. Ο ήχος τους λοιπόν είναι σαφώς ανώτερος από τα headset που έρχονται μαζί με το κινητό σας τηλέφωνο, αλλά μέχρι εκεί. Η επίδοσή τους είναι ικανοποιητική, αλλά δεν μπορώ να κρύψω ότι μιλάω για ακουστικά που αγόρασα 30 ευρώ. Είναι προφανές ότι δεν με ενθουσίασαν, αλλά συνάμα δεν μπορώ να πω ότι με απογοήτευσαν. Γενικά σε όλο το φάσμα τους, το δικό μου αυτή, έβγαλαν μια ατονία, έναν ήχο μπουκωμένο και σχετικά άχρωμο. Τα ακουστικά παρακαλάνε να ενεργοποιήσεις το BassFX, το οποίο λειτουργεί υποδειγματικά και πραγματικά βελτιώνει πολύ την κατάσταση, όχι τόσο ως προς την ηχητική ευκρίνεια, αλλά ως προς τον χρωματισμό του ήχου, οπότε και ο τελευταίος αποκτά χαρακτήρα, έστω και μπασάτο. Ωστόσο, στα 60 ευρώ που είναι η κανονική του τιμή, περίμενα κάτι αρκετά καλύτερο. Ναι, μεν είναι αναβάθμιση από τις κοινές ψήρες, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, αλλά θεωρώ ότι το κόστος τους δεν συνάδει με την απόδοσή τους και την έλλειψη παρελκομένων. Όπως παραδείγματος χάρη ένα splitter που θα ήθελα να δω ανάμεσα στα περιεχόμενα και θα τα έκανε συμβατά με περισσότερες συσκευές. Κλείνοντας, ομολογώ ότι στον τομέα της ποιότητας, η Cooler Master έχει θέσει τον πήχη ψηλά και τα καταφέρνει ιδιαίτερα καλά. Από την άλλη, ο ήχος των ακουστικών θεωρώ ότι έχει σημαντικό περιθώριο για βελτίωση και ανυπομονώ να το εξακριβώσω στο επόμενο προϊόν της εταιρείας που θα πέσει στα χέρια μου. Αυτά από εμένα. Είμαι ο Θοδωρής και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.